θεάσεις. Φυσικά. Είναι σαν να έχεις ένα μαγαζί και να μην δεις τι ταμείο κάνεις. Τι λέτε για, αυτού, για όσους λένε ότι δεν τα παρακολουθούν τα νούμερα και κυρίως άτομα από την ΕΡΤ λένε ότι δεν τα παρακολουθούν, ας πούμε, Ευγενία Σαμαρά. Κοίταξε στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έχει εκπομπές οι οποίες είναι πραγματικά που δεν υπάρχει λόγος να παρακολουθήσει τα νούμερα. Εννοώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν άσχετα με το τι νούμερα κάνουν. Έχει εκπομπές που δεν θα τολμούσαν να κάνουν ιδιωτικά κανάλια γιατί θα φοβόντουσαν το αποτέλεσμα. Και χαίρομαι πολύ να βλέπω κάποιες από τις εκπομπές της ΕΡΤ γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Με τον κύριο Σιργουλόπουλο, την εκπομπή. Τον έχω δει, ναι. Πώς σας φάνηκε, έτσι σαν πήγαινε. Κυρία Μπακοδήμου, εγώ θα ήθελα και την άποψή σας για τη φίλη σας Δέσποινα Βανδύ που έχει δεχτεί πάρα πολλά αρνητικά σχόλια για την ηλικία της, για τα ρούχα που φοράει, ότι δεν μπορεί να τα φοράει. Ποια είναι η δική σας άποψη? Παιδιά, πραγματικά νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι απαντούν σε αυτή την ερώτηση λένε τα ίδια, ότι δεν θα έπρεπε πια να είναι μια γυναίκα η οποία θα δέχεται bullying για το τι θα φορέσει. Είμαστε το 2023 και σιγά σιγά θα αρχίσουμε. Είναι λίγο σαν αστυνομία ηθών αυτό το πράγμα. Να αρχίσουμε και τη μαντήλα. Δεχτεί εσείς τέτοια σχόλια από κάτω από τις φωτογραφίες σας? Ναι, πάρα πολλές φορές. Γιατί φοράς το σωμήνι, έχεις δύο μεγάλα αγόρια, γιατί φοράς δεκολτέ και η μαμά μου καμιά φορά το λέει. Απαντάτε. Αρνητικά σχόλια εσείς απαντάτε ή τα αφήνετε να περάσουν? Κοίταξε, αν είναι τοξικά τα μπλοκάρω. Γιατί δεν έχω καμιά όρεξη να έχω στο timeline μου ανθρώπους που κάπως αισθάνονται να τους δώσω το χώρο να βγάλουν πίκρα. Αν είναι κάτι που μπορεί να είναι αντικειμενικό, δηλαδή για κάποιον μπορεί αυτό να μην είναι ωραίο, το κρατάω, δεν με νοιάζει.